την περιοχή του Αγγελοκάστρου που είχαμε κάνει αυτοψία με τον κύριο Βιτινιώτη και με την κυρία Κόρκα. Θέλω ένα ερώτημα να κάνω για δύο θέματα, το οποίο είναι και τα δύο βασικότατα. Ναι. Το ένα θέμα είναι η οδική ασφάλεια των οδηγών που περνούν τον δρόμο αυτόν. Εχθές πέρασα από εκεί και κλειδώματα δεν υπάρχουν χάρη πουθενά ακόμα. Ο δρόμος, επειδή χθες έβρεχε και είχε πάρα πολύ ομίχλη, ήταν 100% της επικινδυνότητα. Ειδικά η μεσαία στροφή, αυτή που περπατήσαμε, εγώ δηλαδή αν δεν ήμουν από την περιοχή, θα πήγαινα στο κρεμό. Τουλάχιστον ας βάλουν πρόχειρα μέχρι τις 11 πρώτου του 24, που έχω δει από την υπηρεσία της ΠΕΚΟΡΙΘΙΑΣ που έχουν πάρει την αδειοδότηση, να βάλουν κάποια και κλειδώματα εκεί πέρα και κάτι φωτεινού σηματοδότες. Δεν υπάρχει τίποτα, εκεί πέρασα νύχτα. Εξεπίτηδες πέρασα νύχτα, επειδή σήμερα είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Το άλλο θέμα είναι ότι την ημέρα που κάναμε αυτοψία, επειδή ερχόταν και ο κύριος Νίκας στην Κόρινθο, δεν προλάβαμε να πάμε λίγο πιο πέρα, εκεί που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο πριν από ένα μήνα περίπου, που καήκαν τα καλώδια. Λοιπόν, επειδή έχω φωτογραφίες, εδώ θα σας δείξω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βιτινιώτη, να σας δείξω. Αυτό εδώ πέρα είναι το μολύβι των καλωδίων που έχει χτίσει στον δρόμο την ημέρα που ήταν η φωτιά. Πριν πούμε στο Αγγελόκαστρο. Πριν πούμε στο Αγγελόκαστρο, ο ίδιος δρόμος, πάμε για τις λιμνές. Αυτός που θα φτιάξετε, κύριε Ματζούνη, τώρα. Αυτός που φτιάξαμε ο δρόμος. Αυτός που φτιάξαμε τώρα όταν ξεκίνησε η καινούρια περιφερειακή αρχή. Λοιπόν, αυτό συγκεκριμένα εδώ. Λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτογραφία, αυτή είναι η πρώτη πριν ένα μήνα. Οι κάτοικοι φωνάζουν, έχουν κάνει εισηγήσεις στους υπεύθυνους της περιοχής, του εργολάβου και του έργου. Λοιπόν, δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή τίποτε ακριβώς. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε εδώ πέρα είναι το μολύβι που έχει χυθεί, που το σηκώσανε από το δάπεδο όρθιο. Είναι ένα πράγμα άσχημο για την είσοδο του χωριού και το μεγάλο συστηματικότερο είναι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή για τον υδροφόρο ορίζοντα. Όλες οι βροχές αυτές, τα καλώδια θα καήκανε, ναι. Τα καλώδια που είναι για τις ανεμογεννήτριες να διοχετεύσουν το ρεύμα, ναι, τα είχαν ρολάπ σε μια λάνα που βρήκανε πριν το χωριό. Αυτή τη στιγμή θέλω από την Περιφερειακή Αρχή και την ΠΕ Κορινθίας και τον κύριο Βιτινιώτη να εισηγηθεί άμεσα στην εταιρεία να πάρουν αυτά τα εκτρώματα, όπως τα βλέπετε όλοι σας, από εδώ. Γιατί είναι εστία μολύνσεως και άσχημη εικόνα για το χωριό και για τους κατοίκους. Και για εμάς όλους που πρεσβεύουν κάποια πράγματα. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι πέρσι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μήνα Δεκέμβρη, είχε κάνει ερώτημα ο κύριος Δέδες με κάποιες ανεμογεννήτες που γινόντουσαν στις Λίμνες και στον Αγιάννη, εάν έχει υπόψη και γνωρίζει η Περιφερειακή Αρχή, γιατί τότε είχαν ξεκινήσει κάποια τα πρώτα έργα εκεί, πόσες ανεμογεννήτες μπορεί να γίνουν. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Βέβαια, αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από το 2010 με 2011, η αδειοδότηση των ανεμογεννητηρίων αυτών, επειδή έκατσα και το ψάξα. Επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όμως, οι ΑΕΠΟ που έχουν πάρει το 2011, το Μάρτι, έληξε. Πέρασε πάλι από την αποκεντρωμένη της Τρίπολης, πήραν ΑΕΠΟ και όμως ήρθε το 2022 στην περιφέρεια Πελοποννήσου για έγκριση. Πώς δεν γνωρίζαμε κάτι ότι θα γίνουν εκεί πέρα ανεμογεννήτριες. Από εδώ τι θέλουμε και το τελευταίο ερώτημα που θέλω να κάνω είναι, σε όλο το σώμα με ευθύνομαι, αν θα γίνουν ακόμα ανεμογεννήτριες, γιατί έχω πληροφορίες ότι θα γίνουν άλλες 15 με 18 στη γύρω περιοχή. Να μην γαζώσουμε το Αγγελόκαστρο και να πληρώσει το Αγγελόκαστρο την ύφη των ανεμογεννητριών στο νομό Κορινθίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Βιτινιώτη, θα... Πράγματι, ο Τάσος ανεβάζει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για την περιοχή μας. Ο δρόμος που πολύ καλά το ξέρει ο ίδιος, γιατί είναι από την περιοχή, παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα πλέον και επικινδυνότητα, η οποία πράγματι μπορεί να φέρει το κακό που απέφχομαι εγώ τουλάχιστον προσωπικά.
οι δρόμοι πράγματι έχουν κατακλειστεί από χαλί και τα λοιπά. Τα κυκλειδώματα πλέον δεν υπάρχουν, οι μπάρες, οι επίσημες που συγκρατούν τα αυτοκίνητα στις τροφές, στις διαπλατήσεις υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν τοποθετηθεί και κατά συνέπεια η επικινδυνότητα παραμένει. Όμως, θα ήθελα να σε παρακαλέσω, Τάσο, να έρθει λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα κάποια στιγμή ή εγώ μπορώ να σα στείλω τα χαρτιά που ήδη έχει κάνει η Περιφερειακή Ενότητα στον εργολάβο. Εκείνο που δεν έχουμε κάνει ήταν η δική μου πρόταση, αλλά τελικά την αποσιοποιήσαμε, ήταν να κάνουμε απευθείας ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του εργολάβου. Γιατί οι παρατηρήσεις και οι σημειώσεις που κάναμε, που είναι σύμφωνες πράγματι με τη δική σου αντίληψη για το γεγονός, είναι έτσι και δεν έγιναν τελικά ασφαλιστικά μέτρα. Και οι εταιρείες οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα αδιαφορούν στην αποκατάσταση. Είναι αλήθεια όλα αυτά που είπες. Και το τελευταίο για την Περιφερειακή Ενότητα, κάτι είπες, νομίζω. Θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, δεν θυμούμαι βέβαια τα νούμερα, όταν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα κιλοβατόρων παραγωγής ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες, πηγαίνουν στην Πάτρα και δεν παρακολουθούμε εμείς την εξέλιξή τους. Άρα, να δούμε, αν έχεις άλλες πληροφορίες, να ζητήσουμε εμείς πληροφορίες από την Πάτρα, αν έχει κατατεθεί φάκελος. Δεν υπάρχει περίπτωση από την κλιματολογική μελέτη την ΑΕΒΟ, να μην λέει και τον αριθμό των ανεμογεννητριών. Δεν είπα εγώ, όχι. Λέω όμως, όταν είναι πολύ και η παραγωγή του ρεύματος είναι μεγάλη, πάνε κατευθείαν στην αποκεντρωμένη της Πάτρας και δεν περνάει από εμάς. Αυτό είπα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση η Περιφερειακή Ενότητα. Όχι. Για να... Αυτό θα το ρυθμίσει, ή η ΡΑΕ ή η Πάτρα. Έτσι, μπράβο. Η ΡΑΕ ή η Πάτρα. Δεν περνάει από εμάς. Αυτό λέω. Εγώ πρέπει να το ξέρετε. Όχι. Μέσα στην ΑΕΒΟ. Αυτό έγινε, αλλά όμως η παραγωγή του ρεύματος ήταν η ίδια με το 14 και με το 8. Το 8. Τίποτε. Μία επισήμανση που θέλω να κάνω εδώ πέρα, συνάδελφοι, είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή ήταν να γίνουν 14 ανεμογεννήτριες, 3.000 κιλοβάτι κάθε μία. Όμως, γίνανε 8, μπορεί και να μην τους έπαιρνε και η περιοχή ή να μην βρίσκανε σημείο να τις τοποθετήσουν. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι ή οι πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, ή οι δεύτερες στην Ελλάδα, σε όγκο, για να καλύψουν τα 42 ΜΒ που ήταν η αρχική αδειοδότηση το 2010 από τη ΡΑΕ. Ωραία. Ναι, συμφωνώ. Όμως τι γίνεται. Ωραία. Δεν γνωρίζαμε σαν Περιφερειακή Αρχή ή σαν Περιφερειακή Συμβουλή το τι θα γίνει στο χωριό ή σε κάθε χωριό του κάθε νομού της Πελοποννήσου. Ωραία. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε είτε από την αποκεντρωμένη της Πάτρας είτε από την αποκεντρωμένη της Τρίπολης το τι γίνεται. Από την Περιφερειακή Ενότητα. Η Περιφερειακή Ενότητα, όταν εγώ το είπα στον κύριο Βιντινιώτη να πάμε. Την πληροφορία στην ουσία. Από εκεί. Την πληροφορία θα πάρουμε. Βέβαια, απλά να διασαφηνίσω ότι αυτό το μέγεθος των ανεμογεννητριών που τελικά τοποθετήθηκαν δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα στην διέλευση και κατάσταση απάνω στο βουνό. Δηλαδή, χρειάστηκε διαπλάτηση ο δρόμος, κοπή των ηλεκτρικών καλωδίων που ήταν εναέρια για να γίνουν υπόγεια προκειμένου να περάσουν οι όγκοι των ανεμογεννητριών κτλ. Έχει δίκιο σε αυτά που μας λέει ο Τάσος. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, Πρόεδρε, θα προτιμούσα να επιβληθεί και ένα πρόστιμο σε αυτή την εταιρεία, μήπως τελικά βάζει μυαλό. Μπράβο, ναι, στην Ευρωπαϊκή Αρχή. Αυτό, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως συμπεριφέρονται στους κατοίκους είναι δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν. Μεγάλη. Ωραία.